Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα να συγχαρώ τον πρόεδρο του Ιδρύματος των Εξάρτητων Ελλήνων για τη σημερινή εκδήλωση και αυτός ιδιαίτερα στους φοιτητικούς καλεσμένους μας, τους σημερινούς ομιλητές. Για ένα θέμα το οποίο πονάει όλη την Ελλάδα. Το θέμα της ανεργίας και το θέμα της μετανάστευσης των νέων ανθρώπων, των επιστημόνων, ιδιαίτερα των επιστημόνων, που ζει η σημερινή κοινωνία. Ξαναγέμισαν πάλι οι κοινότητες, οι ελληνικές, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, από Έλληνες. Τη δεκαετία του 60-70 ήταν εργάτες. Εργάτες οι οποίοι πήγαν την πατρίδα, πήγαν στην ξενιτιά, εργάστηκαν σκληρά και γύρισαν. Πολλοί εξ αυτών πίσω, δίνοντας στην πατρίδα μας τη δυνατότητα μιας μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή την εποχή ζούμε ένα άλλο φαινόμενο. Το φαινόμενο της ανεργίας, το οποίο οδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πλέον στο εξωτερικό. Έλληνες οι οποίοι είναι χρήσιμοι για την πατρίδα μας, είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη. Τα παιδιά μας, τα οποία φεύγοντας πια πολλά εξ αυτών για σπουδές, ξέρουν καλά για να αυτοπονάτε δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Αλλά και επιστήμονες, έτοιμους επιστήμονες, οι οποίοι σπούδασαν στην Ελλάδα με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, με τους κόπους των γονιών τους και φεύγουν πλέον, ζητούν να φύγουν στο εξωτερικό. Διάβασα μία εξαιρετική έρευνα που έκανε ο Λόγης Λαντριανίδης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με δήμο 2.800 Έλληνες επιστήμονες εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Στα τέλη του 2010, το 10% του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, 120.000 δηλαδή άνθρωποι, βρίσκονται στο εξωτερικό. Σήμερα, το 2013, ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις 350.000 νέους επιστήμονες. 350.000 νέοι, οι οποίοι φεύγουν για την Ευρώπη, για την Αμερική, για την Αυστραλία. Το αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε στην πατρίδα μας, με την υπόδειξη της Τρόικας, μετά τα μνημόνια, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της αύξησης ανεργίας, η οποία δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα μιας οικονομικής πολιτικής, αλλά είναι ο στόχος της πολιτικής η οποία εφαρμόστηκε. Ο στόχος της πολιτικής που εφαρμόστηκε στην πατρίδα μας ήταν η ύφεση και η ανεργία. Η ανάπτυξη μέσω της ανεργίας. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα την ανεργία στους νέους επιστήμονες που οδήγησε πλέον σε κέρδος για την Ευρώπη και για εκείνους που εισηγήθηκαν την πολιτική αυτή. Εάν δει κανείς στη Γερμανία την πολιτική που εφαρμόστηκε όχι προς το εξωτερικό μέσω της Τρόικας και της πολιτικής που ζούμε σήμερα, αλλά της εσωτερικής πολιτικής, θα δει ότι νέες νομοθεσίες περάσανε μέσω της Ομοσπονδίας Γερμανίας που αναγνώριζαν πτυχία προκειμένου να υποδεχτούν επιστήμονες στην χώρα. 35.000 επιστήμονες στη Γερμανία φύγαν το 2013 με στοιχεία που είδαμε μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. 25.000 φύγαν το 2010. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχήν ότι θα υπάρχει έλλειψη νέων επιστημόνων που μπορούν να διασφαλίσουν την ανάπτυξη στην χώρα για τα επόμενα χρόνια. Αλλά σημαίνει επίσης και τεράστια οικονομική πληγή, πέρα της εθνικής πληγής, την οποία υφίσταται τη χώρα. Ένας γιατρός κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο κάθε χρόνο 12.000 ευρώ. Για τα 7 πρώτα χρόνια των σπουδών στην Ελλάδα κοστίζει 84.000 ευρώ. Αυτή είναι μια έρευνα την οποία δημοσίευσε το ΤΙΒΕΡΤ από τον καθηγητή, τον κύριο Λόπε Κόι. Θέλω να σας πω ότι στη Γερμανία ένας φοιτητής της ιατρικής μέχρι την απόκτηση του πρώτου πτυχίου, συγγνώμη, του καθηγητή Μπουζή, ένας καθηγητής στη Γερμανία μέτρησε το πόσο κοστίζει το γερμανικό κράτος ένας γιατρός για τα 7 πρώτα χρόνια των σπουδών. Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ουσιαστικά η Γερμανία μέσω της επιβολής της πολιτικής αυτής στην Ελλάδα επένδυσε προς όφελος της χώρας
στην ανεργία των Ελλήνων και ιδιαίτερα στην ανεργία των Ελλήνων επιστημόνων. Θα πρέπει να δούμε ότι η δημογραφική αλλαγή στην πατρίδα μας και η ποιοτική δημογραφική αλλαγή αποτελεί ίσως μεγαλύτερη πληγή από την ίδια την οικονομική καταστροφή της οικονομίας μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο. Να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας σχεδιασμένης πολιτικής. Εάν δει κανείς ποιοι είναι αυτοί που φέρουν, θα δει ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι επιστήμονες που έχουν πτυχία της ιατρικής, η μηχανική, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί. Η αρχηγός του προγράμματος στη Γερμανία που υποδέχεται τους νέους επιστήμονες, μια ομάδα 19 διαφορετικών μυρογνωμόνων που μιλούν 19 διαφορετικές γλώσσες, η Κλόντια Μόραβεκ, είπε: «Σε όλους τους τομείς υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ο νέος νόμος θεσπίστηκε ώστε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων εργατών στη Γερμανία». Εξειδικευμένων εργατών, αναφέρει τους επιστήμονες η ίδια η γερμανική κυβέρνηση μέσω της επιτροπής της οποία συνέστησε. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα που θα ακούσουμε με μεγάλη προσοχή από τους ομιλητές? Θέλω απλώς να παραθέσω ένα στοιχείο. Εχθές επισκεφτήκαμε με τον κύριο Τσαλίδη το Δημόπλητο, το κέντρο έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδος. Ακούσαμε ιδιαίτερη προσοχή επί τρεις ολόκληρες ώρες τους επιστήμονες του Δημόπλητου, τον πρόεδρο του Δημόπλητου, τους εργαζόμενους. Η έρευνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή απειλείται. 600.000 ευρώ είναι αυτά που το ελληνικό δημόσιο χαλάει προκειμένου να κρατήσουν ερευνητές στη χώρα. Εάν κανείς σκεφτεί ότι μόνο σε μη κυβερνητική οργάνωση προχθές δόθηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μελετήσει το φαινόμενο της ανεργίας, θα καταλάβει κανείς ποιος είναι ο στόχος. Το ΕΣΠΑ, εκείνος ο μηχανισμός που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την έρευνα, την καινοτομία, αλλά και την παραμονή των επιστημόνων στην Ελλάδα, απορροφά για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα μόνο το 2%. Ενώ αντίθετα, στη Φιλανδία, το 1/5 του ΕΣΠΑ που απορροφά η χώρα πάει για την ενίσχυση της έρευνας, καινοτομίας και την χρηματοδότηση επιστημονικών ομάδων, ιδίως από μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι θα παραμείνουν στη χώρα. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν προχωρήσουμε σε μια εκτροπή, σε μια αλλαγή της πολιτικής που εφαρμόζεται, αντιμετωπίζοντας πρώτα την ανεργία που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ύπης, εάν δεν κάνουμε στροφή γιατί να χρηματοδοτούμε τσιμέντα μέσω του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσουμε, δεν χρηματοδοτήσουμε ανθρώπους, η καταστροφή για την πατρίδα μας θα είναι τεράστια. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή τους κυρίους καθηγητές που σήμερα θα μας αναπτύξουν το θέμα και της ανεργίας αλλά και της μετανάστευσης του επιστημονικού προσωπικού και σαν πρώτη προτεραιότητα θα έχουμε, σταματώντας την καταστροφή των μνημονίων και της πολιτικής αυτής που σχεδιασμένα οδηγεί στην ανεργία και στην έξοδο των νέων ανθρώπων από τη χώρα, να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική από τους πρώτους μήνες που ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την ευθύνη της διακυβέρνησης χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ.